Κι όμως, αγάπη μου, ένας γάμος. Βρες μια ασήμαντη, μια άσχημη, μια επαρχιώτισσα. Μια, να πούμε, σαν αυτή την πλούσια χείρα. Και πηδηχτούλα η κυρία πρεσβευτού. Δεν μου λες και πρεσβευτής τι πρεσβεύει. Κερατάς εθελοντής ή εξαμελίας. Να πας να ξεκλειδώσεις το μυστικό μας όπλο. Το λογαγό Ντανίλο Ντανίλο. Το μυστικό σας όπλο, είπατε. Το ξέρω πολύ καλά. Το έθνος το έχετε χεσμένο. Και με το δίκιο σας δηλαδή. Αλλά σκεφτείτε και εμένα. Κατόπιν τούτου, Κατερίνα, λέω να πάμε αύριο στην Εθνική Βεγγέρα. Ευχαριστώ σας, άρχοντες, για την υποδοχή. Μα δεν θα μπω στην κλίκα σας, το λέω απ' την αρχή. Πάπα, τη στόμα, τη λαρίνγκη. Βαθύ. Μεταλλικό. Χρυσό. Πάει κουστούμι με τα λοιπά μου. Ε, λαϊκοί τύποι έχουν πάντα καρδιά ανοιχτή. Ας έχουμε κι εμείς κάτι ανοιχτό, μαντάμ. Όχι μόνο εσείς. Τα λατρεύω τα παιδιά. Αλλά ξέρετε, και αυτά με αγαπάνε πάρα πολύ. Δυστυχώς όμως ο Μακαρίτης μου δεν ευδοκίμησε να μου χαρίσει ούτε ένα το βόδι. Μπορώ να σκοτώσω τη χείρα. Εκτός και αν τις αγυνεύσεις. Τις αγυνεύσεις. Τις αγυνεύσα, ε! Την πλησιάσω. Την πλησιάσω και της πω. Μαντάμ. Μπράβο! Επιτρέπετε να παρουσιαστώ. François de Classé. De Classé. Κλασέ. Προσέξτε, κύριε Κλασέ μου, μη βάλετε τον τόνο στην παραλίγουσα και γίνουμε ρεζίλοι. Ποθούσα μια πρώτη γνωριμία. Ναι. Και ό,τι ήθελε επακολουθήσει. Για προωθηθείτε. Η γοητεία σας, μαντάμ. Ναι, αυτά μας τα είπαν κι άλλοι, ξέρετε. Μπάνικος είναι. Παρδό. Μπάνικο. Συγγνώμη. Για εκδηλωθείτε περαιτέρω. Θα ήθελα, μαντάμ, να σας εκφράσω
το θαυμασμό μου. Για τον πλούτο μου, τον ψυχικό φυσικά. Και τον συναισθηματικό. Ως Γάλλος είμαι υπεράνω χρήματος. Και ποιος δεν είναι σήμερα ημέρα όταν δεν είναι παραπλεύρος χρήματος. Εγώ ξεύρεται, από χρήμα είμαι ως εδώ. Είμαι υποκάτω χρήματος. Σου άνα σας μιλήσω. Μα αγαπητή μου, βλέπετε πως... Επειδή βλέπω. Η κυρία σας, κυρία Κλασέ. Πως είστε, μαντάμ δεύτερο Κλασέ. Θα έρθεις. Τον τραφολογάτε, έπιπλο είναι ο άνθρωπος. Το λουμπάγκο μου. Δε μου λες για γκόλα, εντάξει. Τα πήραμε όλα. Όλα, εντάξει, τα ψώνεις όλα. Εκρηκτικά, παρούτια Αμερικής, λουκάνικα, αυγά. Φαγείτε εδώ μια καντάδα στην πρεσβεία. Θα έφτιασε μόνο να είναι μέσα η χείρα. Κάτσε, κάτσε. Θα ρωτήσω, θα ρωτήσω. Δάκαρε, Γιάνκο! Είμαστε εγκόγνητο, το ξέχασα. Μου το που ξέχασα. Ρε, τι κάνεις εδώ! Ξέρετε, το εκεί είχαμε... Α, το πεζοδρόμιο! Πλακόστρωση, κατάφερε το πλακάκι εδώ. Το πεζό να από εκεί θα στρώσουμε. Κάντε γρήγορα γιατί έχουμε βίζιτες. Μάλιστα, στρατιέ μου, μάλιστα, μάλιστα! Δεν σεβάστηκες ούτε εμένα, ούτε το χώρο. Μα μοναχή σου δεν έσπαξε. Ανακαλώ, αυτή είναι ένα αρκοπέδιο. Για τα χρέη μου. Θα σου βρω εγώ άλλη χείρα. Τη βρήκα κιόλας. Τη Μαρκισία Ντεμπλουά. Ντεμπλουά, μα αυτή είναι εξιντάρα. Ό,τι μου χρειάζεται. Έλα. Κύριε Κλασέ μου, για άλλοτε εδώ παρακαλώ. Τι τον τραβολογάτε. Γιατί δεν τον αφήνετε να αποφασίσει μόνος του ποια θα τον χορέψει. Δεν του πέφτει λόγος. Τώρα βέβαια αν του πέφτει, μόνο εσείς το ξέβρετε. Ο κύριος Ντε Κλασέ είναι ο καβαλιέρος μου. Μπα, καβαλιέρο τον λέτε τον κόμενο εδώ στα Παρίσια. Εμείς στα Βαλκάνια τον λέμε καβαλάρι. Δεν έχετε καθόλου τάκτ. Αλλά και πώς να έχετε από εκεί που έρχεστε και προέρχεστε. Μπορεί, κυρία πρεσβευτίνα μου, να μας λείπει εμάς το τάκτ, αλλά μας περισσεύει η αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια? Η τσέπα! Πώς το λέτε εδώ στη Γαλλία σας? Αν δεν ήμουν η οικοδέσποινα. Είσαστε, αλλά το ξεχνάτε συχνά. Φρανσουά, έλα, είπα. Απγέ. Ουγί. Την πρόσβαλες. Μα με έπιασε το πατριωτικό μου. Πρεσβευτίνα της Μαρσόβια και να μας τα φοράει. Α, χτυπάει και σε εμάς το κέρατο. Έτσι είναι οι Γαλλίδες. Μα, και έπειτα σου λένε να γίνουμε κι εμείς Ευρωπαίες. Να μπούμε, λέει, στην, πώς την λένε, Ενωμένη Ευρώπη. Μια οργάνωση που θα γίνει τώρα, σε αυτό τον αιώνα και λέγεται ΕΟΚ. Δε σφάξανε. Άντε καλέ. Άντε καλέ. Μαντάμ, μαντάμ, τι βλέπω. Μιλούσατε με τη σύζυγό μου, ε. Τι λέγατε, τι λέγατε. Τι λέγαμε, τι λέγαμε. Δεν σας λέω. Ένα λέγαμε πόσο Ευρωπαίος έχετε γίνει. Δηλαδή. Και ο Μακαρίτης, ο σύζυγός μου, μου το έλεγε ότι είσαστε διπλωμάτης Σαΐνη. Ω, διπλωμάτης. Με κεραίες. Με κεραίες. Ποιος σας το μαρτύρησε αυτό? Ο αγαπητός μου κύριος Ντε Κλασέ. Ο Ντε Κλασέ. Τον άτιμο. Τον άτιμο. Τι εννοείτε? Τίποτα, τίποτα. Αν σας πω τι εννοώ, θα γίνουμε εδώ μέσα από δύο χώρες. Σας παρακαλώ, μαντάμ. Εξηγηθείτε, εξηγηθείτε. Αφήστε το άλλη φορά. Άλλη χρονιά. Ας πιάσουμε ένα άλλο θέμα. Να πιάσουμε. Γιατί να μην πιάσουμε, μαντάμ. Ας πιάσουμε. Και τώρα οι ντεμπιτάν θα χορέψουν προς τιμή της κυρίας Άννας Ράντεκ. Thank you.
οι ντεμπουτάντες, μαντάμε. Έκτακτες, έκτακτες. Τα πουλάκια μου χορέψανε θαυμάσια. Όλα του γάλακτος είναι. Τι λέτε, μαντάμ, χορεύουμε. Χορεύω πολύ ευρωπαϊκά, ξέρετε. Δεν αμφιβάλλω, εξοχότατε, αλλά θα προτιμούσα να αφιερώσω ένα τραγούδι στα παιδιά. Ξέρετε, τα λατρεύω τα παιδιά. Κόσμο τη νυχτιά, μια καθαρή ματιά, ψάχνεις παντού να βρεις, μα δεν μπορείς, μα δεν μπορείς. Ήλιε μου, αν θα τον δεις, πως καρτερώ να του το πεις, αστέρι της αυγής, αν θα χορεύετε πολύ αέρινα. Παρομοίως, εξαπάντατε παρομοίως. Παρακαλώ. Μα και σου αρέσει. Μαντάμ, με κάνετε ευτυχισμένο. Όλοι οι αφρόκρεμα είναι εδώ απόψε. Ναι, το βλέπω, το βλέπω. Ο αφρός της βγάζει κάτι φουσκάλες. Λοιπόν, θέλω να σας εμπιστευτώ κάτι. Διπλωματικό. Κουτσαμπολικό. Ωραία. Τρελαίνομαι για κουσκούς. Όλες οι κυρίες εδώ, ναι, τον έχουνε τον... Τον κόμενο. Α, τον καβαλιέρα τους, έτσι το λέμε εδώ ευρωπαϊκά. Είναι τόσοι πολλοί κερατούλιδες που κινδυνεύουν να μπλεχτούν τα κερατά. Συγγνώμη, τότε πώς κυκλοφορείτε εσείς. Μαντάμ, εγώ αποτελώ εξαίρεση. Ας είναι καλά η Βαλέρη. Ναι, ας είναι καλά, ο Θεός να την έχει καλά. Γιατί για να λέμε και τη στραβή στο δίκιο, την περνάτε κανένα δύο Ολυμπιάδες. Δεν την νοιάζει, είναι υπεράνω. Υπεράνω, τι είναι αυτό, καινούργια στάση? Ορίστε. Αχ, σας παρακαλώ, μην με κοιτάτε έτσι κατά μέτωπο. Θα με κουτουλήσετε. Δεν εννοήσα, μαντάμ. Συγγνώμη, τίποτα. Έχω πονοκέφαλο. Δεν πάμε να καθίσουμε κάπου? Βεβαίως. Παρακαλώ. Παρακαλώ, μαντάμ. Παρακαλώ. Καθίστε, καθίστε. Καθίστε, μαντάμ. Ωραία. Τι πάθατε, τίποτα, ότι έχετε πονοκεφαλάκι? Όχι, 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 τίποτα. Νιώθω κάτι σαν κούραση, σαν ναυτία, σαν μυσαλλοδοξία. Το μετωπάκι σας. Το δικό μου μετωπάκι. Για κοίτα καλύτερα το δικό σου. Τι εννοείτε, μαντάμ? Επιτρέπετε να απασχολήσω την κυρία Ράντεκ? Παρακαλώ. Παρακαλώ. Sir John Hayes, πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας, συμμάχου της Μαρσόβια. Πώς το είπατε το ονοματάκι σας, Hayes? Oh yes. Ακούω όνομα Hayes, πέσαμε και στους μεγάλους. Πρόσεχέ τον, είναι φίδι κολαβό. Σύμμαχος δεν είναι, τι περιμένεις? Αγαπητή lady. Lady, πού τι, βλέπεις καμιά lady? Μα εσείς φυσικά, δεν είστε ακόμα, αλλά θα σας κάνουμε εμείς. Έλα τώρα, Sir Hayes μου. Και χείρα και κυρία και lady, πώς γίνεται? Α, πολύ εύκολα. Ξέρετε τον πρέσβη των Καρπαθίων? Και αυτόν τον κάναμε lady, εγώ προσωπικώς. Έχουμε τη δυνατότητα. Τον κάνατε lady, πώς, με εγχείρηση? Έχουμε ολόκληρη αυτοκρατορία πίσω μας. Ακούστε, δεν ξέρω τι έχετε από πίσω σας. Καλό είναι να κοιτάτε τι έχετε και μπροστά σας. Τρελαίνομαι για σόκεν. Εμένα έχετε μπροστά σας και δεν μου τη φοράτε. Άκου να με κάνουνε lady, που δεν ξέρω και τι πάνε να πει. Μα μπορώ να σας κάνω και δούκισα. Δούκισα, δούκισα. Τι μου θυμίζει αυτό? Α, παπαδούκισα. Συχαίνω με τα λαϊκά. Φρίτς Χάιλερμαν, φων, πρέσβης της Γερμανίας, τα σέβη μου. Αχ, κύριε,
λοιπόν που σας λένε, γιατί χτυπάτε έτσι τα τακουνάκια, γκρακ. Με κάνετε και νιώθω σαν τον άγνωστο στρατιώτη. Ω, με συγχωρείτε, θυμήθηκα την πατρίδα μου. Επιτρέπετε. Καλή πανικό σου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Εσείς τι με κάνετε? Baronesse, meine Frau, Baronesse. Baron, πώς το είπατε, αυτό τι είναι, στοιχίζει λιγότερο από του Εγγλέζου. Φράου. Λοιπόν. Ω, σερ, πώς σας λένε, από τέτοια μου αρχίζω και μπερδεύομαι. Δεν ξέρω με τι ασχολείστε. Με προξενία ασχολείστε ή με προξενιά? Εγώ είμαι μια χείρα. Και χρειάζεστε ένα σύζυγο? Όχι. Την ελευθερία μου χρειάζομαι. Να τη χαρώ και να τη γλεντήσω όπως γουστάρω. Τα εκατομμυριά μου να τα διαχειριστώ όπως θέλω. Όχι να πάω να τα κουμπίσω κανένα ξεβράκο το Δούκα και βαρώνω και να το χρυσώνω και από πάνω. Δεν μιλείτε την διπλωματική. Άκουφον τάδε μου, πως σε λένε. Τέτοια μου, ναι. Αν έδινε ο Θεός και γινόσουν αχείρα. Εγώ, αν ήμουν χείρα. Εγώ όμως που είμαι χείρα, δεν χρειάζομαι προστάτες. Τα εκατομμύρια μου θα τα μαϊτζεβελάρω μόνη μου. By myself. Oh, ξέρετε την αγγλική? Και την αγγλική ξέρω, και την αλαμπανική και την αλαμπουρνέζικη. Πολλά ξέρουμε εμείς. Και κορόιδα δεν πιανόμαστε. Δεν πιανόμαστε. Και goodbye, Sir Hayes. Και auf Wiedersehen von Fritz. Fritz! Και τώρα τι κάνουμε, κύριε συνάδελφε? Τώρα τι κάνουμε, Φων? Έχω ένα σχέδιο. Mm-hmm. Δεν πέφτει χείρα. Θα πέσει Μαρσόβια. Why not? Very good. Σλόπι! Σλόπι! Σλόπι, αμόλα, αμόλα. Έλα, Σλόπι! Σλόπι! Έλα! Σλαμίκη! Σλαμίκη, περίμενε! Γρήγορα! Γρήγορα! Κάλυψη, κάλυψη, κάλυψη. Παραλλαγή. Γρήγορα, Σλόπι. Ασχολήσουμε. Με συγχωρείτε, μαντάμ, η Πατρίς. Πήγαμε να βρούμε τον Ντανίλο στο δωμάτιο που τον είχατε κλειδωμένο. Αλλά είναι σε κακά χάλια. Είσαι μεθυσμένος. Και λέει πως είναι τάβλα πονίστα. Θα στον ξυπνήσω εγώ με ένα τελεσίγραφο του βασιλέως. Ήταν η επιτής. Υπέφτει η χείρα, υπέφτεται όλοι. Μπρος. Έτσι, έτσι, καλώδιο, μπαρούτι, δυναμίτι, καψούλια, σπίρτα, 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 δεν καπνίζω, θα το κατά σπίρτα. Κάποιος έρχεται, κάποιος έρχεται. Μα ήρθε, μα ήρθε, μα ήρθε, μα ήρθε, καπνίζετε. Μόνο εισαγωγής, αν έχετε. Φωτιά έχετε. Παρακαλώ. Ω, μερσί, μερσί, μερσί. Μεγάλες δυνάμεις. Δεν φτάνει που τρώγονται μεταξύ τους. Θέλουν να φάνε και τα λεφτά μιας χείρας απροστάτευτης. Δεν σ' άρεσες όμως. Για τα λεφτά μου κάνανε έτσι. Και όπως ξέρεις, εγώ το χρήμα το περιφρονώ. Άλλωστε, περιφρόνω το όσο θέλεις. Φτάνει να το έχεις. Άλλωστε, έχεις και μια χείρα να θρέψεις. Εμένα. Εσένα. Ναι, βέβαια. Και η χείρα, χωρίς σύνταξη, χωρίς ένσημα. Όχι να μας τα φάει τα λεφτά κανένας άντρας. Όχι, βέβαια, όχι.
Εκτός αν... Εκτός τι? Αν παρουσιαστεί... Ο έρωτας. Ο μεγάλος έρωτας. Ο μεγάλος έρωτας είναι σαν τον βρικόλακα των Καρπαθίων. Όλοι κουβεντιάζουν γι' αυτόν και ποτέ κανείς δεν τον είδε. Γιατί κανείς δεν πήγε στα Καρπάθια. Κατερινάκη, εγώ θα ήθελα πολύ ένα ταξιδάκι ως τα Καρπάθια. Για να βρεις τον έρωτα. Το μεγάλο έρωτα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ο μεγάλος έρωτας. Έλα τώρα, καθόμαστε και φλιαρούμε. Δεν πάμε να χαζέψουμε λιγάκι? Ας πάμε, σήκω. Τι μου πατρίς, κοιμήθηκα στις τρεις. Βάλτα με το πιανίστα που με σέρνε στην πίστα. Κορίτσια και κρασί και η νυχτιά χρυσή. Στη θέση μου πατρίδα, τι θα κάνες εσύ? Φίλτα τι μου πατρίς, είναι να μην τη βρεις. Γιατί όποιος τη βρίσκει σαν ήρωας αποθνίσκει. Οι σφαιρές τα φιλιά, μνημείο η αγκαλιά. Κι ύστερα το σκοτάδι, παράδεισου φωλιά. Καλέ, ξέρεις ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι? Αυτός που τον προορίζουνε για... Αυτός που θα μου ρίξουνε για να τον ερωτευτώ? Κούνια που τους κούναγες η Λίβδιν. Είναι κούκλος όμως. Αν σ' αρέσει να τον πληρώσω να ερωτευτεί εσένα. Πάψε κομμάτι να τον δω καλύτερα. Οι σφαίρες τα φιλιά, μνημείο η αγκαλιά. Κι ύστερα το σκοτάδι, παράδεισου φωλιά. Αγλίκα. Μ' αρέσει. Δεν ήρθατε στο προχθεσινό μου τσάι? Α, το τσάι το αποφεύγω. Μου θυμίζει η Αγγλία που μισεί την ωραία σας πατρίδα. Αποφεύγετε, είμαι φοβάστε. Όχι εσάς, βαρόνι μου, όχι εσάς. Τον εαυτό μου φοβούμαι. Μήπως με παρασύρει ο θαυμασμός μου και γίνω επιθετικός. Μα να γίνετε, εμπρός λοιπόν, επίθεση. Και αν βρω ισχυρή άμυνα. Μαρκησία μου, πόσο καιρό έχω να σας δω? Τρεις ημέρες ή μάλλον τρία βράδια. Θα ήθελα να λέγατε τρεις νύχτες. Τότε λοιπόν ροντεβού, αύριο τη νύχτα. Ναι, δεν βλέπω την ώρα να χάσω, να κερδίσω, να έρθω, να ξανάρθω, να είμαι εκεί. Θα είμαι εκεί. Εντάξει. Ναι. Σίγουρα. Ναι. Μας ακούνε. Τέλειο, τι μαθαίνω, με ροξημερώνεστε στο Μαξίμ? Ίσως. Για να ξεχνώ κάποιες κυρίες που δεν βγαίνουν από τη σκέψη μου. Είμαι κι εγώ στον κατάλογο αυτόν. Πρώτη-πρώτη. Η σκέψη μου έχει κολλήσει πάνω σας αβεντούτε. Κοίτα τις λυσασμένες. Και να πεις ότι στερούνται από... Αυτές περιφέρονται από κρεβατίου εις κρεβάτιον. Πώς πάνε τα κορίτσια του Μαξίμ? Νουμεράδα. Δηλαδή κατά ηλικίες. 16, 15, 14. Δεν βαριέστε χαζές ηλικίες και εύκολες. Με πολύ ελαφρό ντύσιμο και ανάλαφρα ήθη. Ενώ εμένα με... Να με τραβάει η πείρα, οι δύσκολες, οι γυναίκες βαρέων ηθών. Μόνο που δεν μου λέτε ποτέ το ναι. Ευτυχώς. Ντανίλο. Αυτή τον έκδισε με τα μάτια. Να δεις τώρα που θα τον γδίσει και με τα χέρια. Και αυτός δεν αντιστέκεται. Έσχος! Μη μου πεις ότι ζηλεύεις κιόλας. Όχι, αλλά ξυπνάει μέσα μου η πατρίς. Επιπλέον αγανακτώ με την ξετσιποσιά τους. Η αριστοκρατία. Κατερίνα, κράτα με γιατί ορμάω. Τα χέρια σας. Τα χέρια. Αυτά τα χέρια εγώ. Πεθαίνω γι' αυτά. Τα χέρια αυτά. Αξιέραστη μαντάμ. Φρεμιάζω για μαντάμ. Για μαντάμ όχι. Αξιέραστος πάντως ναι.
Με τη φόρα που έχει πάρει, εσύ κινδυνεύουμε όλοι εδώ μέσα. Κύριε πρεσβευτά μου, μεγάλη ιδέα έχετε για το σεξ απειλή σα. Θε το σεξ απειλή το δικό μου και δώσε αναφορά για το δικό σου. Πώ αισθάνεσαι, ε! Ντούρι, ντούρι, ντούρι! Αλλά πεθαίνω για κρεβάτι. Για καναπέ, να πέσω κάτι να ξεκουραστώ. Λε, βρε, ο Θεό δεν έφτιαξε τα κρεβάτια για να κοιμόμαστε. Εδώ έχει να δει μάχη. Αλλά να πάω να ξαπλώσω ένα τεταρτάκι πρώτα και μετά. Αποκλείεται, σε θέλω εδώ, εφοπουλώνει και αμέσω. Και πού είναι ο εχθρό? Θα πήγε να βάλει λίγη πούντρα. Πάτε, χάσαμε τα ίχνη τη χείρα. Καλά, μέχρι να τα βρείτε, εγώ να πάω να ρίξω έναν ύπνο. Τι να τώρα βρει να το ρίξει, λιποτάχτη! Ο βασιλεύ διατάζει! Τρίτα βασιλά! Δεν θέλω να το κραβιά, ναι! Μετά την νίκη! Ναι, ρε! Ναι. Η πατρί ζορίζεται. Κατάλαβα. Να πέσω άϊπνο υπερπατρίδο. Πού πα? Για το καθήκον. Βρε, κύριε, οι τουαλέτε! Τι είναι αυτό με μένα? Χάνω τη χείρα, βρίσκω το γαμπρό. Χάνω το γαμπρό, βρίσκω τη χείρα. Πρεσβευτή είμαι εγώ ή. Τσάτσα. Σκάσε. Ανήθηκε. Αμάρτησα για την πατρίδα. Λοιπόν, δεν ξέρεις τι έπαθα χθες το βράδυ με την ερωμένη μου, ε. Χώρισες. Κάτι χειρότερο, την είπα άνω στο κρεβάτι. Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο. Εμένα δεν βγαίνει από το μυαλό μου. Από το μυαλό σου, ε. Βέβαια. Τέτοιες γυναίκες δεν βγαίνουν ούτε από το μυαλό, ούτε από την καρδιά και το κυριότερο γεμίζουν την τσέπη. Λοιπόν, αυτή η χείρα. Τη γνωρίζετε, μα σοκολέ, αγαπητή μου, με προσβάλλεις. Ποτέ μου δεν ασχολήθηκα με αγροτικά προϊόντα. Να σκεφτείτε, κάνει μπουγάδα. Τι να πει μπουγάδα? Πλένει τον εαυτό της. Κάθε μέρα δε. Σπίτι της έχει εγκαταστήσει μπανιέρα. Άρρωστη θα είναι για να πλένετε. Έχει αναγκάσει και το προσωπικό της να πλένετε. Την μπανάλ, τι άνθρωπος. Χείρα και βλαχοσικάτη. Μαντάμ, έχουμε συστηθεί. Περιττό, εγώ είμαι παγκοσμίως γνωστή σε όλα τα Βαλκάνια. Τι είναι αυτά τα Βαλκάνια? Εστιατόριο! Ακού να σου πω, μανταμίτσα μου. Είμαι η Βαρόνη Κολέτ, παρακαλώ. Αδίκως παρακαλείτε, ειδικώς εκείνο τον καημένο, τον κύριο Ντανίλο. Σας είδα που προσπαθούσατε να τον ξεζουμίσετε. Δεν είναι φιλόπτωχο. Ακούστε, είμαι η Βαρόνη Κολέτ. Κολέτ, τι λέτε? Μπορείτε να μου διευκρινίσετε κάτι? Αυτό το Κολέτ, το κο, το γράφετε με ωμέγα? Θα σας πήγαινε πάρα πολύ, κυρία Ξεκολέτα. Έχουμε συστηθεί, cher madame. Αν είχαμε συστηθεί, θα με θυμόσαστε. Εγώ συνήθως μένω αξέχαστη, comprenne? Βλέπω ότι ομιλείτε και την γαλλική, εκτός από την αλαμπανική. Τα πάντα ομιλώ. Και αν θέλετε να σας πω και κάτι αλαμπανιστή. Βεβαίως, πείτε, πείτε. Να σας πω, γιώσα. Γιώσα, τι θα πει αυτό? Θα πει το ονοματάκι σας αλαμπανιστή. Γιώσα. Madame, έχουμε συστηθεί. Περιτεύησαστε διαβόητη και έχω πολλά ράματα για την κούνα σας. Α, ναι. Ποια από όλες? Διαθέτω 154. Κρατήσου. Από κουνέλι το γνωρίζουμε. Όπως γνωρίζουμε και άλλα. Μα ναι, για να τα ακούσουμε. Πάρα πολλά άλλα. Μαντάμ, ξεχάσετε να βάλετε το χεράκι στο γοφό. Πώς? Και από γοφό διαθέτεται άφθονο. Μαντάμ, πολύ χαρήκαμε για τη συνομιλία. Χρήσιμο είναι να συναγελάζεσαι πότε πότε με άτομα του λαϊκού υποστρώματος. Και τώρα πάρετε την τουλάπα σας! Και δράμα! Τώρα μην κρατιέσαι! Τώρα θα γίνει εδώ μέσα της Παριζιάνας. Για να σου πω, μανταμίτσα μου! Είμαι η Μαρκισία Ντέντε Κουκούνοβα. Εμείς στο χωριό μου αυτά τα Ντέντε τα λέμε μόνο στα Χαϊδούρια. Κι όπως βλέπω, από αυτά ξέρετε μόνο. Όχι, ξέρω και από άλλα τετράποδα. Ξέρω από φοράδες, μουλάρες και γαϊδάρες. Ομολογώ ότι δεν έχω δει ποτέ αυτά τα ζώα που αναφέρατε! Πολύ απλό! Κοιταχτείτε στο καθρέφτη! Αυτό είναι προσβολή! Τι? Απαράδεκτο! Έρευνη! Πώς καταδέχεστε και μιλάτε σε μια γυναικούλα! Απαντάτε σε λαϊκό υποκείμενο με τόσο σκοτεινό παρελθόν! Λαϊκό υποκείμενο εγώ και λαϊκά υποστρώματα εμείς! Που μην ανοίξω το στόμα μου, γιατί έτσι και τα ανοίξω θα γίνει εδώ μέσα τα Σόδωμα και Γόμορα. Θα ακουστούνε πράγματα πιο βρώμικα και από τον εθνικό σας τάμεση. Σικουάνα, ναι, σήκω τέτοιον, πώς το λένε, σικουάνα. Σικουάνα, άκου λαϊκά υποστρώματα, ξεχνάτε τα δικά σας αριστοκρατικά στρώματα που σηκώνεται ο ένας και πέπτει ο άλλος. Ούξεις! Και αυτό, κύριε, φυλακή το στόματί μου, διότι έτσι για τα ανοίξω, σας έκαψα! Σκατούλες! Άρα πια! Κυρία, εάν είστε κυρία, σεβαστείτε το χώρο. Εσείς προσωπικώς σεβαστείτε το σύζυγό σας. Όσο για το χώρο, ας το σεβαστούν κάποιες άλλες που... Τάνια σήμερα, δεν βλέπεις τη ζεμάτισες. Η γραμματεύς μου κι εγώ σας ακούσαμε. Ώστε μας κρυφακούσατε. Τέλος πάντων, σας ακούσαμε να συμφωνείτε ότι θα με ταπεινώσετε, ότι θα με ξεσκίσετε. Γιατί? Επειδή είμαι χείρα. Εύθυμη χείρα.
Και εσείς ζηλεύετε που δεν είστε χείρα? Αυτή! Θα ήταν πρόθυμη χείρα! Τέλος πάντων, εγώ είμαι χείρα. Εύθυμη εσείς με αποκαλείτε. Εγώ δεν το αποφάσισα να ευθυμίσω ακόμα, αλλά κι αν το ρίξω λιγάκι έξω καλέ. Χάσε τα καλέ, χάσε τις λαϊκούρες. Ναι, χωρίς καλέ. Λοιπόν, χείρα είμαι, φρεσκοχείρα. Αν το αποφασίσω να το ρίξω και λιγάκι έξω, δικαίωμά μου είναι. Ενώ κάποιες παντρεμένες που... Ας μην το... να το πω. Να το πεις, να το πεις. Θα το πω. Που δεν τολμάς να μπεις στο σπίτι τους, μην κουτουλήσεις πάνω σε κανένα κέρατο. Κυρία, πώς τολμάτε σε μένα? Από εσάς ειδικώς δεν κινδυνεύω. Δεν με καλέσατε στο σπίτι σας? Τολμάτε! Εγώ τολμάω και τα λέω, χρυσή μου. Άλλες τολμάνε και τα κάνουνε. Μα τι είναι αυτά που μας λέει η αστυμπούμε, κυρία Ράντεκ? Αυτά που μου έμαθε ο δασκαλός μου. Πολύ μεγάλος κουτσομπόλης και πιτσούλα. Ανούλα μου έλεγε, αυτές οι δούκισες, οι βαρώνες, οι κόμισες και οι υποκόμισες έχουνε πολλά παρεδώσε με το στάβλο. Στάβλο! Ομιλείτε έτσι για την υποκόμισα, ντε Μαζορόν? Ειδικά για την υποκόμισα. Γιατί όπως μου έμαθε ο δασκαλός μου, κάποιες υποκόμισες παίρνουν στο κρεβάτι του κόμι και κανέναν υποκόμο. Παιδί του στάβλου το βραντισμένο. Μα ξέρετε σε ποια ομιλείτε. Η κυρία υποκόμισα είναι νόθος κόρη του βασιλέως μας. Μουλίκο υποκόμισα. Σας απαγορεύω. Δεν δηλώνεται ένα βασιλικό ειδήλιο. Ο παπάς έδωσε τίτλο και στη μαμά. Την έβαλε στις υποκόμισες. Α, την έβαλε υπό. Ορίστε, μουλικό και με θεωρίες. Διαθέτουμε 60 βασιλείς και ο καθένας έχει προσφέρει στο έθνος από 30 νόθα περίπου. 30 περίπου ή νόθα περίπου? Μπράβο, παραγωγική εστεμένη σας. Είχανε και τίποτα άλλο να κάνουνε, να προσφέρουν στη χώρα? Κυρία Αρκή, έχετε το θράσος να τα λέω, άλλες έχουν το θράσος να τα κάνουνε. Τα κάνουνε? Το κάνουνε, για να λέμε και τη σκάφη σκάφη. Δεν έχω αντικρίσει ποτέ μου αυτό το μπιμπλό που αποκαλείτε σκάφη. Σας το συνιστώ. Ένα ξεβγαλματάκι το έχετε άμεση ανάγκη. Κυρία Αρκή, εξέλθετε. Εσύ, ξω. Πώς φαίνεται ότι δεν ανήκετε στον κύκλο μας? Ο κύκλος σας, μαντάμ, είναι πολύ ξεχυλωμένος. Εθέρα, εθέρα. Φέρε μια κοτσαβούρα στην εταίρα. Ντροπή σας. Ορίστε, ομιλή και πριγκίπισσα Παρτούζοβα. Με φέρετε εδώ πέρα. Για να μου τα φάτε, θέλετε να με σνομπάρετε και από πάνω. Δεν σφάξανε. Μαντάμ, για το Θεό. Ας το Θεό εσύ. Μη ρίξει κανένα κεραυνό και μας πάρουνε και εμάς τα σκάγια και τα στροπελέκια. Άξις! Κύριε πρέσβη, σας παρακαλώ, τις γούνες μας, τις άμαξες μας αμέσως. Αμέσως! Κύριε πρέσβη, τι κουβαλήσατε στον κόσμο το δικό μας? Αφήστε τον κόσμο το δικό σας, μαντάμ. Μην τον ταρακουνάτε και φύγει τάπα και μας πάρει μπόχα όλους εδώ μέσα. Το ξέρουμε εδώ τον κόσμο το δικό σας, που έχετε όλες μετατρέψει στα σαλόνια σε κρεβατοκάμαρες. Και προσέξτε παρακαλώ, μην πάθετε καμιά υπερκόπωση από το πολύ τα νάσκελα. Μαντά, μαντά, τι είναι αυτά που λέτε, ποιος σας τα από αυτά τα πράγματα? Εσείς εξοχότατε, δεν μου δώσατε φάκελο για όλες τις ωραίες κυρίες από εδώ. Εσείς μου τα είπατε όλα, χαίρετε. Κλώσσες! Πού έγινε μπάχαλο η πρέσβηδα! Μουσική παρακαλώ! Μουσική! Φόρτε! Φόρτε! Μαντάμ! 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 Μαντάμ!